Λονδίνο, 1888. Ο Τζάκο Αντεροβγάλτης σκοτώνει το τέταρτο του θύμα. Η Scotland Yard είναι ανίκανη να αντιδράσει. 400 μίλια μακριά, ένας εξαιρετικός άνθρωπος εργάζεται στις πιο διαβόητες ανθρωποκτονίες του Εδιμβούργου. Ένας κορυφαίος καθηγητής της ιατρικής, ο Δόκτωρ Τζότσεφ Μπέλ, είναι πρωτοπόρος στο καινούργιο αυτό πεδίο, στην ιατροδικαστική. Απελπισμένη, η Scotland Yard στρατολογεί τον Μπέλ στην υπόθεση του Αντεροβγάλτη. Αυτό που δεν γνωρίζει η αστυνομία είναι ότι ο Τζότσεφ Μπέλ αποτελεί το πρότυπο για τον μεγαλύτερο detective στην ιστορία του αστυνομικού μυθιστορήματος. Ενέπνευσε το μαθητή του, Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, να δημιουργήσει έναν θρύλο. Αυτή είναι η ιστορία του πραγματικού Sherlock Holmes. Ο Sherlock Holmes δημιουργήθηκε σε ένα μικρό χωριό στο South Sea της Αγγλίας. Ο Holmes είναι το πνευματικό παιδί του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ενός 27χρονου γιατρού. Κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση τον Νοέμβριο του 1887 και γίνεται ο πιο διάσημος detective όλων των εποχών. Ο ιστορικός λογοτεχνίας Owen Dunley Edwards. Ο χαρακτήρας του Holmes είναι ο detective που έχει αποδοθεί τις περισσότερες φορές στην τηλεόραση, το θέατρο, σε μια σειρά από διασκευές στον κινηματογράφο, τα κόμιξ και τις παροδίες. Είναι στοιχειώδες, αγαπητέ μου Watson, δεν υπάρχουν ταραντούλες στην Νότια Αφρική. Όμως ο Holmes δεν είναι απλώς ένας λογοτεχνικός ήρωας. Παντού σε όλο τον κόσμο πιστεύεται ακόμα ότι ο Sherlock Holmes είναι αληθινό πρόσωπο. Είμαι ο Sherlock Holmes, τα γνωρίζω όλα. Κάθε χρόνο πάνω από 5.000 επιστολές που ζητούν τη βοήθειά του φτάνουν στο φανταστικό γραφείο του Holmes, στην Baker Street, αριθμός 221Β. Ένας άντρας που δεν υπήρξε ποτέ έχει λάβει επιστημονικά βραβεία. Τιμάται σε χιλιάδες λογοτεχνικές λέσχες. Τι είναι αυτό που κάνει το φανταστικό detective της Βικτοριανής εποχής να μοιάζει τόσο αληθινός? Ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ δημιούργησε έναν χαρακτήρα που μοιάζει τόσο αληθινός επειδή είναι αληθινός. Ο Ντόιλ κυριολεκτικά ξεσήκωσε το Holmes από το παρελθόν του. Ήταν ο δάσκαλος και μέντορας του Κόναν Ντόιλ, ο δόκτωρ Τζότσεφ Μπέλ. 3 χρόνια προτού τον γνωρίσει ο Κόναν Ντόιλ, ο Μπέλ ήταν χειρουργός και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Μυστηριώδης, αλλά χαρισματικός, κρατά καλά κλεισμένη την προσωπική του ζωή από τη δημόσια εικόνα του. Ο Μπέλ είχε ένα φιλόδοξο όνειρο. Να εφαρμόσει την επιστήμη στη διερεύνηση φόνων. Είναι στο σχεδιαστήριο, κύριε. Καλημέρα, Χένρι. Τι κάνεις? Ένας παλιός του φίλος, ο Δόκτωρ Χένρι Ντάνκαν Λίτλτζον, προσφέρει στον Μπέλ μια εξώθυρα για να εισέλθει στο σκοτεινό κόσμο του εγκλήματος. Ήμουν παρόν σε νεκροψία σήμερα το απόγευμα. Θέλει να τον βοηθήσει ο Μπέλ στη διαλεύκανση ενός πολύ ύποπτου θανάτου. Λίντσι, Αν Λίντσι. Πέθανε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο, 2 εβδομάδες μετά το μοιραίο μαχαιρωμά της. Δέχτηκε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, αλλά επέζησε στο νοσοκομείο. Ας ρίξουμε μια ματιά. Δύο εβδομάδες αργότερα, η Λίντσι πέθανε. Ο Little John θέλει να τον βοηθήσει ο Μπέλ στη διευκρίνηση των ακριβών αιτίων του θανάτου της. Όλα τα τραύματα ταιριάζουν με το όπλο. Μία από τις πληγές της Λίντσι αιμορραγεί ακόμα. Ας του ρίξουμε μια ματιά.
ο ιατροδικαστής Dr. John Butts. Από την εξέταση του πτωματός της, καταδείχθηκε ότι το τραύμα προξένησε την καταστροφή του νοτιαίου μυελού και οδήγησε στην εμποίηση και τη φλεγμονή εκεί. Η μικροεκδορά υπήρξε αιστεία μεγαλύτερης φλεγμονής. Τα βακτήρια πολλαπλασιάστηκαν κάτω από το δέρμα της και πέρασαν στο κυκλοφορικό της. Τα αιμοφόρα αγγεία διευρύνθηκαν, μειώνοντας την κυκλοφορία του αίματος σε μια τόσο μικρή ροή που απέβει μοιραία. Η καρδιά υποξυγώνεται, οι παλμοί μειώνονται, τελικά σταματά να χτυπά. Οι γιατροί στην εποχή του Μπέλ ελάχιστα γνώριζαν για την βακτηριεμία. Παρ' όλα αυτά η αυτοψία το επιβεβαιώνει. Η Αν Λίντσι πεθαίνει από μόλυνση των τραυμάτων της. Τώρα, η αστυνομία μπορεί να ξεκινήσει την υπόθεση ανθρωποκτονίας. Κατάφερε να συμπεράνει ότι πράγματι τα τραύματα από μαχαίρι προκάλεσαν το θάνατό της. Χωρίς το συμπέρασμα αυτό δεν υπήρχε έγκλημα, δεν υπήρχε φόνος. Για την παθολόγο ανατόμο και πολυδιαβασμένη συγγραφέα, Δόκτωρα Κάθι Ράιξ, η δουλειά του Μπέλ στην παθολογία είναι επαναστατική. Ο Τζόσεφ Μπέλ υπήρξε πιθανότατα ο πρώτος παθολόγος ιατροδικαστής, όπως εννοούμε τον όρο σήμερα. Ήταν ο πρώτος που έκανε νεκροψία για να διελευκάνει ένα έγκλημα. Ο βιογράφος του Μπέλ, ο Δόκτωρ Ιλάι Λιμπόι. Δεν είχαν γίνει πολλές προσπάθειες της επιστήμης στην κατεύθυνση διαλεύκανσης εγκλημάτων εκείνη την εποχή. Ο Τζο Μπέλ έγινε ιατροδικαστής. Όμως ο Μπέλ με το επιστημονικό παρελθόν του ουσιαστικά ένιωσε ότι η επιστήμη μπορεί να φτάσει στη ρίζα της διαλεύκανσης εγκληματικών προβλημάτων. Ο Μπέλ είχε βρει μια καινούργια λύση. Από εκείνη την ημέρα προωθεί συστηματικά τη διαλεύκανση εγκλημάτων. Ο πρώην detective και νομικός ειδικός, Ρίτσαρντ Λίρι. Ο Τζο Μπέλ ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος, λόγω ιστορίας, χρόνου και επαγγέλματος, για να παράγει μια νέα μέθοδο, ένα νέο τρόπο στην προσέγγιση στην ανάκριση εγκλημάτων. Παρότι ήταν απλή, η ανάγκη της ήταν επιτακτική και δεν υπήρχε εκείνη την εποχή. Στα τέλη του 19ου αιώνα, το Εδιμβούργο μαστίζονταν από εκβιομηχάνηση. Το έγκλημα ήταν ανεξέλεγκτο. Η αστυνομία δεν μπορεί πλέον να το ελέγξει. Είναι πολύ πιθανόν ότι πολλές περιπτώσεις εγκλημάτων κατά ζωής περνούσαν απαρατήρητες και καταγράφονταν ως αυτοκτονίες ή ατυχήματα. Υπήρχε μια αδυναμία να αναγνωριστούν οι ανθρωποκτονίες εκείνη την εποχή. Ανάμεσα στο 1874 και το 1879, ο Μπέλ αναπτύσσει τις ανιχνευτικές μεθόδους του σε χημεία, τοξικολογία, παθολογία και χειρόγραφη ανάλυση. Είναι τα πρώτα βήματα σε αυτό που τώρα ονομάζουμε σήμανση. Ο Μπέλ εργάζεται σε 7 γνωστές υποθέσεις και βάζει στη φυλακή 5 άντρες. Ήταν όπως το είπες. Οι δίωδοι της αποχέτευσης, συμφωνώ, δεν αποτελούν πια αίτιο θανάτου. Επιμένει στην ανωνυμία του. Με συγχωρείτε, ο κύριος Λίτλ Τζον και Έλλη Μακόουαν από το Σκοτσέζο. Θα απαντήσετε σε κάποιες από τις ερωτήσεις μας. Θέλει να κρατήσει το όνομά του έξω από τα νομικά αρχεία και δεν μιλά στον τύπο. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, Χένρι. Την ημέρα, ο Μπέλ συνεχίζει να διδάσκει. Καταρχήν η κίνηση που παρατηρείται στην άλλη πλευρά της γλώσσας. Ένας νεαρός σύντομα θα ανασύρει τον Μπέλ από την ανωνυμία. Υπάρχουν σειρά κακώσεων. Το 1877, ένας νέος φοιτητής παρακολουθεί για πρώτη φορά τα μαθήματά του. Το όνομά του είναι Arthur Conan Doyle. Απορίες?
Το 1877, ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ είναι ένας 17χρονος φοιτητής της ιατρικής. Γεννημένος σε μια φτωχή Ιρλανδέζικη καθολική οικογένεια, οι γονείς του παλεύουν σκληρά για να τον στείλουν στην ιατρική. Οι βαθμοί του είναι χαμηλοί. Η οικογενειακή κατάσταση του Κόναν Ντόιλ είναι απελπιστική. Ο πατέρας του Τσάρλς είναι άνεργος, αλκοολικός και βίαιος. Είναι κάποιος που γνώρισε τη δυστυχία. Κάποιος που αναγκάστηκε να την κρύψει. Κάποιος που αναγνώρισε το γεγονός ότι έγινε γιατρός. Κάποιος που θέλει να γίνει θεραπευτής για την οικογένειά του αρχικά και ύστερα για όλο τον κόσμο. Το πανεπιστήμιο γίνεται το καταφύγιο του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Ποια συμπτώματα οδηγούν στη διάγνωσή μας? Τίποτε άλλο δεν του προσφέρει καταφυγή όσο η αίθουσα του γιατρού Τζότζεφ Μπέλ. Η έλλειψη αμάτωση στο επάνω μέρος της γλώσσας. Και ένα τμήμα γοητεύει τους φοιτητές του με τη δυνατότητά του να καταλήξει εύκολα σε πορίσματα. Το πρώτο δείγμα που μας παρέχεται, ο αδένας. Την ονομάζει η μέθοδος. Προσεκτική παρατήρηση. Εύστοχο πόρισμα και επιβεβαίωση μέσω των αποδείξεων. Αυτιά και μάτια που βλέπουν το γεγονός και μνήμη που καταγράφει τα πάντα. Η διάγνωση. Ντόιλ, φέρε μέσα τον επόμενο ασθενή. Μια από τις ιστορίες που αγαπά πολύ ο Ντόιλ και βάζει μέσα στην αυτοβιογραφία του είναι ο άντρας που πέρασε το λιβάδι και επισκέφθηκε την κλινική της σχολής. Ο Τζο Μπέλ είπε όταν τον είδε να μπαίνει μέσα. Βλέπω ότι σήμερα διέσχισε στη δυτική πλευρά. Πώς το ξέρετε αυτό, είπε. Απάντησε, το βλέπω από τον κόκκινο πυλό που υπάρχει στη σόλα του παπουτσιού σου, το που βρισκόσουν. Είναι το μοναδικό μέρος στο Εδιμβούργο που βρίσκεις τέτοιου είδους πυλό. Και μετά λέει, τι του συμβαίνει, δείχνοντας έναν από τους φοιτητές. Και ο φοιτητής απαντά, έχει πρόβλημα λόξιγκα, κύριε. Το ξέρω, απαντά, αλλά δεν είναι αυτό το κύριο πρόβλημά του. Το αληθινό του πρόβλημα είναι ότι έχει χρόνιο αλκοολισμό. Κοιτάξτε τη ρουμπινόχρωμη μύτη του, το ανθυρό του πρόσωπο. Μιας και πρέπει να καταλήξετε σε ολοκληρωμένη διάγνωση, θα δείτε να εξέχει από τη δεξιά του τσέπη ένα μπουκάλι ουίσκι. Πρέπει πάντα να επιβεβαιώνετε τα συμπεράσματά σας. Οι απίστευτες ικανότητες του Μπέλ στο να καταλήγει σε συμπεράσματα προσδιορίζουν το διάσημο detective του Κόναν Ντόιλ, τον Σέρλοκ Χόλμς. Στο υπερηπέτειες των 5 πορτοκαλί κουκίδων, ο Χόλμς απηχεί τον Τζον Μπέλ. Έχετε έρθει από την νοτιοδυτική χώρα, βλέπω. Ο πυλός και το μείγμα κυμολίας που βλέπω στο σκούφο σας είναι πολύ χαρακτηριστικά. Ο Μπέλ ήταν πολύ θεατρικός τύπος. Υποθέτουμε ότι αρχικά ο Κόναν Ντόιλ είχε εκνευριστεί από αυτό το χαρακτηριστικό του. Όμως καθώς έβλεπε κανείς περισσότερο τον Μπέλ, τόσο περισσότερο εντυπωσιαζόταν από την απόλυτη ορθότητα των πορισμάτων του. Στις 2 Ιανουαρίου το 1878, ο Μπέλ καλείται να λύσει ένα μυστήριο αντάξιο του Χόλμς. Ξετυλίγεται στο σπίτι του Εζέν Σαντρέλ, ενός εύπορου Γάλλου γλωσσολόγου. Ο Σαντρέλ ήταν άνθρωπος που είχε προφανώς ένα χαρακτήρα ακαταμάχητο για τις γυναίκες ειδικά. Δεν ήταν ο μονογαμικός τύπος. Όμως είχε μια εκπληκτική ικανότητα να παρουσιάζεται φαινομενικά ως ο ζηλιάρης σύζυγος όταν η γυναίκα του έδειχνε συμπάθεια για κάποιον άντρα. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Ακολουθήστε με, κύριε. Η σύζυγος του δόκτωρα Σαντρέλ ήταν βαριά άρρωστη. Εζέν Σαντρέλ, χαίρομαι που μπορέσατε να έρθετε. Είναι κατατονική. Με δυσκολία βρίσκω τον παλμό της. Η αναπνοή της είναι πολύ αργή. Πόση ώρα είστε εδώ?
25 λεπτά. Άρχισα την ανάνυψη από την ώρα που έφτασα. Ο παλμός είναι αδύναμος. Η αναπνοή της αργή. Καλύτερα να την πάμε στο νοσοκομείο. Βογκούσε πάνω στο κρεβάτι. Σχεδόν δεν ανέπνεε. Ήρθε και με φώναξε η καμαριέρα που την άκουσε. Δεν κατάλαβα τι συνέβη. Ο Σαντρέλ εξιστορεί τι συνέβη. Η σύζυγός μου ένιωσε μια μικρή αδιαθεσία χθες το βράδυ. Δεν έφαγε σχεδόν τίποτα και αποσύρθηκε νωρίς στο δωμάτιό της. Της μίλησα πριν πάει για ύπνο. Της είπα ότι λίγη καλή ξεκούραση χρειάζεται και σίγουρα θα ανακτούσε τις δυνάμεις της. Σήμερα το πρωί η καμαριέρα μου άκουσε την Ελίζαμπεθ να βογκά στο κρεβάτι της και ήρθε να με ξυπνήσει. Όταν έτρεξα στο δωμάτιό της, ο λαιμός της ακουγόταν να κάνει ένα παράξενο θόρυβο. Αυτό δεν το μυρίζεις, κορίτσι μου. Το δωμάτιο μυρίζει παντού γκάζι. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω καν. Είπα στην καμαριέρα να κλείσει το φωτοαέριο από το μετρητή του και να φωνάξει στο γιατρό. Σας ορκίζομαι στη ζωή μου. Δεν έχω ιδέα πώς ξεκίνησε η διαρροή. Τότε συνέβη κάτι παράξενο. Μοιάζουν με κοιλίδες από εμετό. Η ναυτία είναι ασυνήθιστο σύμπτωμα για δηλητηρίαση από φωτοαέριο. Δεν κολλάει. Είναι κατατονική. Τα στοιχεία λένε στον Μπέλ ότι η Ελίζαμπεθ πήγε για ύπνο και είχε τις αισθήσεις της. Η αναπνοή των θυμάτων δηλητηρίασης από φωτοαέριο αναδίδει καπνό. Εδώ δεν υπήρχε η παραμικρή μυρωδιά. Όπως ο Μπέλ στηρίζονταν στις ικανότητες παρατήρησής του, σήμερα έχουμε πολλές τεχνολογικές μεθόδους που επιτρέπουν στους επιστήμονες να παρατηρούν στοιχεία που διαφορετικά ίσως να μην είναι ορατά διαγυμνού οφθαλμού. Η τεχνολογία ονομάζεται Omnichrome. Εκπέμπει περιόδες φως, βαθμονομημένο ώστε να φωτίζει το σίδηρο, ένα στοιχείο που ανιχνεύεται στα ανθρώπινα υγρά, στο αίμα, στο σπέρμα, στο σάλιο, στον εμετό. Ακόμα και οι πιο απειροελάχιστες κοιλίδες γίνονται ορατές, αποκαλύπτοντας δυνητικές πηγές DNA ή ίχνη από ναρκωτικά. Τα στοιχεία που χρειάζονται οι ανακριτές για να εξιχνιάσουν μία υπόθεση. Το 1878, ο Μπέλ έχει μόνο τις αισθήσεις του για να κινηθεί και ξέρει ότι κάτι δεν πάει καλά. Πηγαίνει τα στοιχεία στο εργαστήριο για ανάλυση. Η Ελίζαμπεθ Σαντρέλ δεν θα πει ποτέ την ιστορία της. Στις 4 το πρωί πεθαίνει. Αν είχε πεθάνει από δηλητηρίαση, θα υπήρχαν σημάδια που θα το πιστοποιούσαν. Τα όργανα θα ανέδιδαν την οσμή του γκαζιού. Όμως μυρίζουν φυσιολογικά. Το φωτοαέριο περιέχει μονοξίδιο του άνθρακα, το οποίο κάνει το αίμα του θύματος να φαίνεται λαμπερό κόκκινο. Και πάλι η εξέταση ήταν αρνητική. Ο Μπέλ ήταν πεπισμένος. Δεν σκότωσε το φωτοαέριο την Ελίζαμπεθ Σαντρέλ. Φρόντισε να μην υπάρχουν στοιχεία προϋπαρχουσών ασθενειών ή θανάτου που να οφείλεται σε φυσικά αίτια όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο. Δεν υπήρχε κανένα τέτοιο ίχνος. Το μόνο που έμενε ήταν η δηλητηρίαση, πράγμα που υποπτεύονταν και ο Μπέλ. Η Ελίζαμπεθ έκανε εμετό στα σεντόνια του κρεβατιού της και έπεσε σε επιθανάτιο κόμμα. Αυτό δεν είναι σύμπτωμα σε δηλητηριάσεις από κυάνιο, στριχνίνη ή αρσενικό. Για τον Μπέλ, η μοναδική εναλλακτική ήταν το όπιο. Μουσική.
Μια μεγάλη δόση από διάλειμμα οπίου εισέρχεται στη χωνευτική οδό. Περνά μέσα από το στομάχι και μετά απορροφάται στο κυκλοφορικό σύστημα. Εισχωρεί στο χαμηλότερο τμήμα του εγκεφάλου και σταματά το κεντρικό νευρικό σύστημα. Το σήμα που διατάζει το σώμα να αναπνέει σταματά. Σε λίγες ώρες, οι πνεύμονες σταματούν να κινούνται και το θύμα πεθαίνει. Ο Μπέλ αφαιρεί ένα δείγμα αίματος από την καρδιά της Ελίζαμπεθ. Μετά από φαρμακευτική μίξη και θέρμανση, εμφανίζονται μια σειρά από κρυστάλλους. Ο καθένας τους φέρει ένα χαρακτηριστικό σχήμα. Ο Μπέλ δεν μπορεί να βρει ούτε έναν κρύσταλλο οπίου. Όμως ο Μπέλ γνωρίζει ότι το όπιο απορροφάται γρήγορα. Ένα τέλειο δολοφονικό ναρκωτικό για δολοφόνο στα τέλη του 19ου αιώνα. Αν ο Δόκτωρ Μπέλ εργαζόταν σήμερα, θα έπαιρνε δείγμα από το αίμα της Αντρέλ και μετά από μια ειδική προπαρασκευή θα το διοχέτευε σε μια τέτοια συσκευή, ένα χρωματογράφο αέριον. Το δείγμα εξατμίζεται και εκχύνεται σε έναν υπερευαίσθητο δοκιμαστικό σωλήνα. Η χρωματογραφία αερίων ανοιχνεύει την παρουσία και την ακριβή συγκέντρωση κάθε χημικού στοιχείου που περιέχεται στο δείγμα. Ακόμα και τα μικρότερα ίχνη οπίου μπορούν να εμφανιστούν. Οι εξετάσεις του Μπέλ δεν είναι τόσο ακριβείς. Αλλά το ένστικτό του ανοιχνεύει το φόνο. Ο Σαντρέλ λέει ότι υποψιάζεται πως κάποιος σωλήνας είχε διαρροή. Σε πολλά αγγλικά σπίτια εκείνης της εποχής, πέθαινε κόσμος από ασφυξία φωταερίου. Όταν ο Σαντρέλ άρχισε να μιλά για ελαττωματικούς σωλήνες και φωταέριο, η αστυνομία δέχτηκε την ιστορία του. Ο Μπέλ όμως δεν τη δέχεται. Στέλνει κάποιους από την εταιρεία φωταερίου στο Εδιμβούργο για να επιθεωρήσει το δωμάτιο της Ελίζαμπεθ. Ο ειδικός στο φωταέριο επιβεβαιώνει τις υποψίες του Μπέλ. Ο σωλήνας είχε πειραχτεί. Πιστεύω ότι ήταν η θελημένη καταστροφή του. Ακόμα και αν ο ίδιος ο Σαντρέλ είχε σπάσει το σωλήνα, δεν υπήρχε τρόπος να αποδειχτεί. Θα περάσουν 27 χρόνια προτού αποδειχτεί το δικαστήριο τα δακτυλικά αποτυπώματα ως στοιχεία σε δίκη που μπορεί να τιμωρηθεί με το θάνατο. Αν ένας αστυνομικός μπορούσε να πάρει το σχόλιο του κυρίου Σαντρέλ ότι δεν άγγιξε το σωλήνας αερίου, όμως είχαν βρεθεί τα αποτυπώματά του σε αυτό το χώρο, θα αποδεικνύονταν περίτρανα οι αντιφάσεις στην κατάθεσή του. Σήμερα, ένα ιξώδες διάλειμμα που ονομάζεται Super Cola κάνει τα δακτυλικά αποτυπώματα ορατά κάτω από το υπεριώδες φως. Το αποτύπωμα φωτογραφίζεται, μεγεθύνεται και συγκρίνεται με εκείνο του υπόπτου. Η ανάλυση των δακτυλικών αποτυπωμάτων αποτελεί τη νούμερο ένα πηγή ιατροδικαστικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στη νομική δίωξη. Το 1878 ο Μπέλ δεν είχε τέτοιες πολυτέλειες. Επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος για να βρει κι άλλα στοιχεία. Χένρι, όπιο. Έχεις δίκιο. Να σταλείς τον δόκτορα Κράμερ στο Πανεπιστημίο του Εδιμβούργου. Ο δόκτωρ Σαντρέλ έχει αγοράσει 30 δόσεις οπίου λίγο πριν το θάνατο της γυναίκας του. Η αναφορά που ζητήσατε, κύριε. Οι εξετάσεις δεν κατάφεραν να ανιχνεύσουν όπιο στο αίμα της Ελίζαμπεθ. Όμως μέρες αργότερα, ο Μπέλ λαμβάνει τη χημική ανάλυση από τις κοιλίδες του εμετού που βρέθηκαν στο μαξιλάρι της Ελίζαμπεθ. Επιβεβαιώνουν το όπιο. Στις 5 Ιανουαρίου, ο Έζεν Σαντρέλ συλλαμβάνεται για φόνο. Περνά τους επόμενους 4 μήνες περιμένοντας τη δίκη του.
Η δίκη είναι το νούμερο ένα γεγονός στο Εδιμβούργο. Η δίκη του Σαντρέλ είχε πολύ ενδιαφέρον για το κοινό, επειδή ο Σαντρέλ ήταν μορφωμένος. Ο φόνος μέχρι τότε θεωρούνταν κάτι που συνέβαινε ανάμεσα σε αμόρφωτους ανθρώπους. Η ιδέα ενός μορφωμένου δολοφόνου ήταν τρομακτική, ίσως ελαφρώς γαργαλιστική και σίγουρα επιμορφωτική, αφού στη θέση του Σαντρέλ θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Ο Μπέλ δεν παρίσταται στη δίκη. Ο Little John παρουσιάζει τα δακτυλικά αποτυπώματα. Όμως ο Sherlock Holmes, ο Μπέλ, χάνεται μέσα στις σκιές. Ο Sherlock Holmes, το σημάδι των τεσσάρων, ακολουθεί την πράξη του Μπέλ. Είμαι το μεγάλο εφετείο στην ανίχνευση των εγκλημάτων. Εξετάζω τα στοιχεία ως ειδικός και δηλώνω με υπευθυνότητα τη γνώμη μου. Δεν αποζητώ επένου σε τέτοιες υποθέσεις. Το όνομά μου δεν παρουσιάζεται στις εφημερίδες. Στη δίκη ο Little John παρέχει τα στοιχεία για την καταδίκη. Το κοινό γοητεύεται. Το 1878 η γλώσσα της επιστήμης μοιάζει αλότρια μέσα στα δικαστήρια της Αγγλίας. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που λείπει. Το κίνητρο. Η πυρέτρια του Σαντρέλ ανεβαίνει στο έδρανο. Είμαι η Mary March. Είμαι από την Ιρλανδία. Ο αφέντης της φέρονταν άσχημα και συχνά την έβριζε. Του άρεσε να τη δει όλους θέλει και μιλούσε άσχημα για τη μητέρα της. Κατόπιν παρουσιάζονται ακόμη πιο επιβαρυντικά στοιχεία. Ο ασφαλιστής του δόκτωρα Σαντρέλ καταθέτει ότι 3 μήνες πριν το θάνατο της Ελίζαμπεθ την είχε ασφαλίσει για το ποσό των 1.000 λιρών, που αντιστοιχούν σε 85.000 δολάρια σημερινά λεφτά, που θα εισέπρατε ο ίδιος. Οι ένορκοι συνεδριάζουν μόνο για μια ώρα και επιστρέφουν με την ετιμιγορία. Ένοχος για ανθρωποκτονία. Ο δικαστής τον καταδικάζει σε θάνατο δια απαγχωνισμού. Ωστόσο η ιστορία δεν τελείωσε ακόμα για τον Τζότσεφ Μπέλ. Τα τελευταία λόγια του Έζεν Σαντρέλ, πρωτού πεθάνει, θα στοιχιώνουν τον Μπέλ πέρα από τον τάφο. Έσβησε το τελευταίο του πούρο, έβγαλε το καπέλο του και είπε «Τα κατάφερες, Little John. Τα συγχαρητήριά μου στο Τζο Μπέλ. Οι δυο σας κάνατε καταπληκτική δουλειά. Φροντίσατε να με κρεμάσουν σίγουρα». Τα τελευταία λόγια του Σαντρέλ έφτασαν στις εφημερίδες. Το μυστικό του δόκτωρα Μπέλ είχε μαθευτεί. Η χρονική στιγμή δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη για τον εφάνταστο νεαρό Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Τότε ακριβώς ο Μπέλ τον προσλαμβάνει ως βοηθό του. Στα απομνημονεύματά του γράφει. Για κάποιο λόγο δεν κατανόησα ποτέ γιατί με ξεχώρισε από την πληθώρα των φοιτητών που σύχναζαν στην πτέρυγά του και με έκανε υπάλληλό του. Τότε μου δόθηκε η ευρεία δυνατότητα να μελετήσω τις μεθόδους του. Ο Μπέλ παραμένει τυπικός και απόμακρος. Δεν υπερεύει ποτέ τα αυστηρά όρια που υπήρχαν στις σχέσεις καθηγητή-μαθητή. Νομίζω ότι ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ είχε πληγωθεί περισσότερο από την ψυχρότητα του Μπέλ, από όσο παραδέχεται. Ήταν ένα πεινασμένο παιδί για τρυφερότητα και δεν την έλαβε ποτέ από τον άνθρωπο που υπηρέτησε ή προσπάθησε να υπηρετήσει τόσο καλά. Η παγωμένη τρόπη του Μπέλ
πυροδότησαν τη φαντασία του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Στην περίπτωση του Μπέλ, είναι η ψυχρότητα, η έλλειψη συναισθήματος που χαρακτηρίζει γενικά την ασκητική φυσιογνωμία του Σέρλοκ Χόλμς, όπως φαίνεται. Στο σημάδι των τεσσάρων, ο Σέρλοκ Χόλμς λέει: «Η εξυχνίαση είναι ή θα έπρεπε να είναι μια ακριβής επιστήμη και πρέπει να προσεγγίζεται με τον ίδιο ψυχρό και απαθή τρόπο». Ο Κόναν Ντόιλ υπηρετεί το δασκαλό του για έναν περίπου χρόνο. Το 1881 παίρνει πτυχίο και φεύγει από το Εδιμβούργο. Ανοίγει το δικό του ιατρείο στο South Sea της Αγγλίας. Ξεκινά με λίγους ασθενείς και ακόμα λιγότερα χρήματα. Το ιατρείο του καταφέρνει με τα βίας να του παρέχει τα προστοζήν. Ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ αποφασίζει να γράψει ιστορίες μυστηρίου. Την άνοιξη του 1886 δέχεται τη μεγάλη του έμπνευση. Ο αγγλικός τύπος βρήθη αναφορών για ανικανότητα της αστυνομίας. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες περιπτώσεις του Κόναν Ντόιλ εναντίον της αστυνομίας. Βιάζονται πάντα να κρίνουν και έτσι ενοχοποιείται κάποιος πολύ γρήγορα και όλα τα δυνατά στοιχεία διαστρεβλώνονται ώστε να αποδεικνύουν την ενοχή του. Αν η απρόσεκτη αστυνομία είναι πρόβλημα, ο φανταστικός Τζον Μπέλ αποτελεί τη λύση του. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την ανίχνευση του στοιχείου. Στη μοναδική κινηματογραφημένη συνέντευξη που έδωσε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, εξηγεί: «Ως φοιτητής είχα ένα καθηγητή που ονομαζόταν Μπέλ. Ήταν εξαιρετικά γρήγορο στη δουλειά του detective. Μπορούσε να κοιτάξει έναν ασθενή και χωρίς να τον αφήσει να αρθρώσει λέξη, να βγάλει διάγνωση για την πάθησή του. Όπως συχνά και για την εθνικότητα του ασθενή, το επάγγελμά του και άλλα σημεία, αποκλειστικά και μόνο με τη δύναμη της παρατήρησης». Έτσι σκέφτηκα, αν ένας επιστήμονας όπως ο Μπέλ γινόταν ποτέ detective, αυτά τα πράγματα δεν θα τα έκανε τυχαία. Θα κατέληγε αναπτύσσοντας το πράγμα επιστημονικά. Τον Μάρτιο του 1886, ο Κόναν Ντόιλ γεννά έναν θρύλο. Τον Σέρλοκ Χόλμς. Το 1887, ο Κόναν Ντόιλ δημοσιεύει την πρώτη ιστορία με ήρωα τον Σέρλοκ Χόλμς, την άλικη μελέτη. Ο Χόλμς ξεπηδά στη ζωή ως ζωντανό πρόσωπο, επειδή φυσικά ο Κόναν Ντόιλ είχε στο μυαλό του ένα πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο. Η πρώτη περιγραφή του Σέρλοκ Χόλμς που κάνει ο Κόναν Ντόιλ ταιριάζει απόλυτα με τον Μπέλ. Τα μάτια του είναι αιχμηρά και διεισδυτικά και η λεπτή αετήσια του μύτη έδινε στην εκφρασή του έναν αέρα εγρήγορσης και αποφασιστικότητας. Αναγνώστες και κριτικοί γοητεύτηκαν. Πάνω από 40.000 αντίτυπα της άλικης μελέτης πωλήθηκαν την πρώτη χρονιά. Κανένας δεν ήξερε τότε πως ο μεγάλος detective βασίζονταν σε αληθινό πρόσωπο. Περιέργως, ο αληθινός Sherlock Holmes θα συμμετείχε στο ανθρωποκυνηγητό του πιο διαβόητου δολοφόνου σε όλη την Αγγλία. Το καλοκαίρι του 1888, το Λονδίνο ζει μέσα σε έναν τρόμο. Ένα νέο είδος εγκληματία εμφανίζεται στην Αγγλία του 19ου αιώνα. Ο δολοφόνος κατά σειροήν σεξουαλικών εγκλημάτων. Εμφανίζεται στα βρωμερά σοκάκια μιας περιοχής που ονομάζεται Whitechapel. Το όνομά του είναι Jack ο Αντεροβγάλτης. Όταν κάποιος σκέφτεται το Βικτοριανό Λονδίνο,
Φαντάζεται τους άντρες με τα ψηλά καπέλα και τις κυρίες με τα μεγάλα φορέματα και ακόμα μεγαλύτερα στριφώματα. Το Whitechapel δεν ήταν τίποτα τέτοιο. Το 1888, τη χρονιά που ο Τζάκο Αντεροβγάλτης, διαπράττει τους φόνους, ήταν μια περιοχή με υψηλή ανεργία, στριμωγμένα δωματιάκια και φτωχογειτονιές. Και 40 προμεσημβρίας, Παρασκευή 31 Αυγούστου 1888. Είναι το πτώμα μιας γυναίκας, της Πόλη Νίκολς. Ο λαιμός της έχει κοπεί από το ένα αυτί ως το άλλο. Μία εβδομάδα μετά, η Άννη Τσάπμαν είναι ακόμα ζεστή όταν ανακαλύπτουν το πτώμα της. Ο λαιμός της είναι κομμένος μέχρι βαθιά. Το στομάχι της και τα σεξουαλικά της όργανα είναι ανοιγμένα. Τα έντερά της διπλωμένα γύρω από το λαιμό της. Στις 30 Σεπτεμβρίου, μέσα σε διάστημα 45 λεπτών, ο Αντεροβγάλτης σφάζει άλλες δύο γυναίκες. Την Κάθριν Έντονς και την Elizabeth Stride. Τότε ξεσπά ο πιο εφιαλτικός από όλους τους σκοτωμούς. Στις 9 Νοεμβρίου, η αστυνομία ανακαλύπτει το πτώμα της 25χρονης Mary Kelly. Το κόκαλο του αριστερού γοφού εξήγε στον αέρα. Είχε κοπεί στη μέση με ένα τσεκούρι. Ο κορμός της ήταν γδαρμένος μέχρι τα τυχώματα της θωρακικής κοιλότητας. Ένα στήθος, η μήτρα της και τα νεφρά της βρέθηκαν κάτω από το λαιμό της. Το άλλο στήθος και το σηκώτι της βρέθηκαν κάτω από τα πόδια της. Η καρδιά της έλειπε. Ένας άνθρωπος είχε σκορπίσει τον δρόμο σε χιλιάδες. Αυτό που σόκαρε τον κόσμο εκείνης της εποχής ήταν η εμφανής ικανότητα του δολοφόνου να εξαφανίζεται από την αστυνομία ανάμεσα στο πλήθος που βρισκόταν στους δρόμους. Όλοι φαίνονταν να μην βλέπουν αυτόν τον άνθρωπο που ήταν σχεδόν αόρατος. Η Scotland Yard αναζητά απελπισμένα βοήθεια. Χρειάζονται κάποιον σαν τον Sherlock Holmes. Μετά την υπόθεση του Έζεν Σαντρέλ, η αστυνομία όλης της Αγγλίας γνώρισε τις ικανότητες του Μπέλ. Η Scotland Yard του στέλνει το φάκελο του Αντεροβγάλτη. Στο κυνηγητό για τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη, η αστυνομία χωρίς να το γνωρίζει στρατολόγησε τη βοήθεια του αληθινού Sherlock Holmes. Πρέπει να του έστειλαν φωτογραφίες, όπως και τις δηλώσεις των ιατροδικαστών, τις ανακριτικές αναφορές για τα τραύματα που υπέστησαν τα θύματα. Όμως δεν περιείχαν σημαντικές λεπτομέρειες, όπως αν ο δολοφόνος ήταν αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας, αν πρώτα τη στραγγάλισε ή δεν τη στραγγάλισε. Όλα αυτά τα πράγματα που θα επέτρεπαν στον Μπέλ να χτίσει την εικόνα του φωνιά. Η αστυνομία έχει τα ονόματα κάποιων πρώτων υπόπτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται κάποιος ονόματι Κοσμίνσκι, ψυχοπαθής και κάτοικος του Whitechapel. Ο Μιχαήλ Στρόγκ, ένας Ρώσος γιατρός μισογύνης και πρώην κατάδικος. Και ο Μόνταγκιου Τζέι Ντρουιτ, ένας απίθανος ύποπτος, δικηγόρος και ευγενής. Ο πιο οικείος συνάδελφος του Μπέλ, ο Χένρι Ντάνκαν Λίτλτζον, λαμβάνει και αυτός αντίγραφο του φακέλου. Ο Μπέλ εξηγεί τη μέθοδό τους. Είμαστε δύο στο ανθρωποκυνηγητό. Και όταν δύο άντρες αποφασίζουν να βρουν μια μπάλα του γκολφ μέσα στην ερημιά, θα τη συναντήσουν όταν τέμνονται τα φώτα των μυαλών τους.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όταν δύο άντρες αποφασίσουν να διερευνήσουν ένα μυστήριο με φόνους, έχουν αποτέλεσμα όταν οι έρευνές τους διασταυρώνονται. Ο Μπέλ και ο Λίτλ Τζον εξετάζουν τα γράμματα του Αντεροβγάλτη. Το 1888 η Scotland Yard δέχονταν χιλιάδες κάθε εβδομάδα. Μόνο ελάχιστα από αυτά θεωρούνται αυθεντικά, μεταξύ των οποίων και η επιστολή από την κόλαση. Ο Μπέλ χρησιμοποιεί το γραφικό χαρακτήρα για να συμπεράνει το χαρακτήρα του ατόμου. Σήμερα οι γραπτές αποδείξεις είναι ακόμα κρίσιμες για τους ερευνητές, όμως στηρίζονται σε μια σειρά από νέες τεχνολογίες. Οι σύγχρονοι γραφολόγοι δεν ενδιαφέρονται πλέον να κοιτάξουν για το γραφικό χαρακτήρα για να εξηγήσουν την προσωπικότητα. Κοιτάζουν τα χαρακτηριστικά του γραφικού χαρακτήρα για λόγους ταυτοποίησης. Και υπάρχουν πλέον πολλές σύγχρονες τεχνικές, όπως η χρήση χημικών αναλύσεων στα μελάνια και τα χαρτιά, η χρήση περιόδων πηγών και τεχνικές που τους επιτρέπουν να εμφανίζουν τσακίσματα που μπορεί να έχουν δημιουργήσει σε ένα έγγραφο όταν γράφουμε στην επάνω σελίδα από ένα μπλοκ. Ονομάζεται ηλεκτροστατική φόραση και αποκαλύπτει κείμενα αόρατα με γυμνό μάτι. Η πίεση που ασκείται στη μύτη ενός στυλό αφήνει συχνά ίχνη στις ακόλουθες σελίδες του χαρτιού. Με τη βοήθεια του στατικού ηλεκτρισμού και μόρια μικροενισχυτή, αυτά τα σημάδια μπορούν να εμφανιστούν. Χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της εποχής του, ο Μπέλ βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Όπως και ο Λίτλ Τζον. Ανταλλάσσουν φακέλους και ανακαλύπτουν κάτι που τους ξαφνιάζει. Το όνομα που γράφουν και οι δύο είναι το ίδιο. Όμως λίγο καιρό μετά, το 1888, η αναφορά που κάνει ο Μπέλ στη Scotland Yard εξαφανίζεται. Εκτός και αν εμφανιστεί από θαύματος, δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος ήταν, σύμφωνα με τον Μπέλ, ο Τζάκο Αντεροβγάλτης. Όμως υπάρχει ο νούμερο ένα υποψήφιος. Κοιτάζοντας τους υπόπτους, νομίζω ότι αν ο Τζο Μπέλ πράγματι είχε κατονομάσει κάποιον, πρέπει να ήταν ο Μόντακιου Ντρούιτ. Στις 2 Ιανουαρίου του 1889, ο Μόντακιου Ντρούιτ βρίσκεται νεκρός μέσα στον Τάμεση. Οι τσέπες του ήταν γεμάτες από πέτρες. Οι φόνοι σταματούν. Πιθανότατα, ο Μπέλ εκείνη την εποχή θα είχε στοιχεία ότι ο Ντρούιτ ήταν ο δολοφόνος, πράγμα που πιθανώς και πάλι να γνώριζε ο Ντρούιτ, γεγονός που τον οδήγησε στην αυτοκτονία. Είναι μια πιθανότητα. Η περισσότερη βιβλιογραφία θεωρεί ότι οι δολοφόνοι κατά σειροήν συνεχίζουν τους φόνους μέχρι ή να φυλακιστούν ή να πεθάνουν. Σκεπτόμαστε επομένως, καθώς οι φόνοι σταμάτησαν, ότι ο δολοφόνος ή συνελήφθη, ή κλείστηκε σε άσυλο, ή πέθανε, ή δολοφονήθηκε. Ο Μπέλ δεν θα μάθει ποτέ αν ανακάλυψε την πραγματική ταυτότητα του Τζακ του Αντεροβγάλτη. Τον Ιούλιο του 1891, αναθέτουν στον Άρθουρ Κόναν Ντόιλ να γράψει 6 ιστορίες με ήρωα τον Σέρλοκ Χόλμς για το δημοφιλές περιοδικό Strand. Το Strand ξεκίνησε με κυκλοφορία 300.000 φύλων και όταν άρχισαν να δημοσιεύονται οι ιστορίες με τον Σέρλοκ Χόλμς πήγαν στις 500.000 και συνέχισε ανωδικά. Αναγνώστες σε ολόκληρη την Αγγλία γοητεύονται. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα των υπέροχων φράσεων του Κόναν Ντόιλ, ας πάρουμε την ιστορία «Ασημένια λάμψη».
Ο χωριάτης αστυνομικός επιθεωρητής λέει στον Sherlock Holmes: «Υπάρχουν σημεία για να τραβήξετε την προσοχή μου. Στο παράδοξο γεγονός του σκύλου μέσα στη νύχτα. Ο σκύλος δεν έκανε τίποτα μέσα στη νύχτα. Αυτό ήταν το παράδοξο γεγονός». Η ευφυΐα και η οικονομία της γλώσσας του Conan Doyle έμειναν θρυλικές. Όμως το μεγαλύτερο επιτεύγμα του δεν είναι ευρέως γνωστό. Ο Conan Doyle συνέλαβε όλη την επιστημονική μέθοδο της ιατροδικαστικής και την απήθωσε μέσα στην αστυνομική διαδικασία. Οι μέθοδοι του Bell συνηχούν μέσα στον Holmes. Οι καλοί γιατροί γίνονται καλοί detective. Το έγκλημα είναι η νέα ασθένεια. Εν μέρη φανταστικά, εν μέρη αληθινά, ο Sherlock Holmes και ο Joseph Bell υπήρξαν η προπομπή μιας νέας εποχής. Αυτού που τώρα ονομάζουμε αστυνομική σήμανση. Ζεσταμένος από την επιτυχία του, ο Conan Doyle ευχαριστεί προσωπικά τον Δόκτορα Τζο Μπέλ. Είναι σαφές ότι σε εσάς χρωστώ το Sherlock Holmes. Δεν πιστεύω ότι η αναλυτική του διεργασία αποτελεί υπερβολή αυτών που είδα να παράγετε εσείς στην πτέρυγα των εξωτερικών ιατρείων. Ο Άρθουρ Conan Doyle μιλά στον τύπο για την πραγματική του έμπνευση. Τα μίντια μύριζονται το καλό θέμα. Ο Τζο Μπέλ έδωσε συνέντευξη σε εφημερίδες του Ενδιμβούργου και καταγράφηκε ως το μοντέλο για τον Sherlock Holmes. Και έτσι τον αποκαλούσαν. Κάποιοι τον φώναζαν πραγματικά Sherlock. Η ευγνωμοσύνη του Άρθουρ Conan Doyle έγινε η κατάρα του Μπέλ. Προς μεγάλη του κατάπληξη, ο τύπος ξαναφτιάχνει τον Μπέλ με βάση την ψυχρή και υπολογιστική εικόνα του Χόλμς ως έναν άνθρωπο χωρίς καρδιά. Ο Μπέλ γράφει: «Ελπίζω όσοι με γνωρίζουν να βλέπουν μια άλλη και καλύτερη πλευρά σε μένα από αυτήν που είδε ο Ντόιλ. Ο δίδυμός μου με στοιχιώνει. Ο Sherlock Holmes». Όμως η επιτυχία του Sherlock Holmes δεν μπορεί να σταματήσει. Οι ιστορίες του Conan Doyle μεταφράζονται σε δεκάδες γλώσσες και πολλούνται σε όλο τον κόσμο. Ο κόσμος άρχισε να αναγνωρίζει το καινούργιο μέσα σε αυτή την ιστορία. Άρχισαν να αγοράζουν το περιοδικό και πρόοδευσε. Και μαζί του κι εγώ. Παρόλη αυτή την προσοχή, ο Τζο Μπέλ συνέχισε να εργάζεται μέχρι την ηλικία των 64 ετών, οπότε αποσύρεται στην κομψή εξοχική του κατοικία, στο Μόρις Γουντ. Η τέχνη μιμείται τη ζωή. Στη δεύτερη κοιλίδα, ο Άρθουρ Conan Doyle βάζει το Sherlock Holmes να μετακομίζει στην επαρχία, να φτιάχνει μελίση και να ασχολείται στο εξής με τη μελισσοκομεία. Ο Μπέλ πεθαίνει το 1911, σε ηλικία 74 ετών. Ο Άρθουρ Conan Doyle αφιερώνει τις περιπέτειες του Sherlock Holmes στον άνθρωπο που τον ενέπνευσε. Στον παλιό μου δάσκαλο, Τζόζεφ Μπέλ, γιατρό που κατοικούσε στο Melville Crescent, αριθμός 2, Εδιμβούργο. Ο Μπέλ γίνεται μία απλή υποσημείωση στο λογοτεχνικό γίγαντα που ενέπνευσε. Αλλά η κληρονομιά του ζει ακόμα στα εργαστήρια σήμανσης ολόκληρου του πλανήτη. Και μέσα από τον Sherlock Holmes, τον detective που δεν θα πεθάνει ποτέ. Αφήγηση, Θέμης Ψυχογιός, Έμι Στυλιανίδη. Τεχνική επεξεργασία, Στούντιο Τρίτων. Διανομή παραγωγή, Alpha Media.